Άλλο ένα special μπαστούνι και συγκεκριμένα κριτική χειροποίητη κατσούνα είναι διαθέσιμη από τώρα στο katsounis.gr για να γίνει δική σας. Με τη δική μας υπογραφή φυσικά. Εδώ, πάμε να δούμε την κούρμπα. Την άλλη πλευρά. Εδώ απ' έξω. Από πάνω. Πάρα πολύ όμορφη κούρμπα όπως βλέπετε εδώ, ολοστρόγγυλη και φυσικά χωρίς κασίματα. Διαθέσιμο και αυτό το μπαστούνι με τη νέα πρόταση των κατσουνών, όπου ουσιαστικά το ξύλο παραμένει με τη φλούδα από τον κορμό, από τη μέση και κάτω. Πανέμορφο, ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Ο πρίνος ξέρουμε όλοι πόσο ανθεκτικό ξύλο είναι. Τι όμορφους ρόζους έχει και φυσικά το συγκεκριμένο έχει και τη φλούδα. Είναι δηλαδή το κλαδί, η ρίζα, όπως ακριβώς έχει φτάσει στα χέρια μας και απλά την έχουμε καθαρίσει στο πάνω μέρος για να μπορείτε να την κρατάτε χωρίς να σας πληγώσει και φυσικά επειδή λόγω της κούρμπας στο πάνω μέρος κάνει πάρα πολλά σκασίματα. Το συγκεκριμένο μπαστούνι έχει 1,43 ύψος, 850 γραμμάρια βάρος και 9 εκατοστά περίμετρό του. Είναι ένα μπαστούνι το οποίο μπορείτε να στηριχτείτε άφοβα πάνω του. Στο κάτω μέρος έχει κάποιες έτσι όμορφες κούρπες όπου έρχεται όμως ουσιαστικά και ισιώνει. Είναι η φυσική ροή της ρίζας ουσιαστικά. Και είναι διαθέσιμο στο katsounis.gr για να γίνει δικό σας. Βιαστείτε γιατί σίγουρα δεν θα μείνει για πολύ ακόμα διαθέσιμο. katsounis.gr, η μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων μπαστούνιών είναι εδώ, διαθέσιμη για όλους εσάς. Ο αέρας δεν θα με αφήσει, αλλά εγώ το προσπαθώ, το παλεύω ακόμα. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα αυτά τα ωραία προϊόντα τα οποία ανεβάζουμε για εσάς. Και φυσικά ρίξτε μια ματιά. Αν δεν προλάβετε το συγκεκριμένο μπαστούνι, μπορείτε να βρείτε ένα άλλο που να σας ταιριάζει εξίσου ή μπορείτε να βρείτε μία σειρά προϊόντων ανθεκτικών στη χρήση, στην εργασία, εκδρομικά, για έξω γενικά, για να τα χρησιμοποιείτε, όχι να τα έχετε στην ντουλάπα σας ή να τα έχετε φυλαγμένα στην αποθήκη ή να τα έχετε διακοσμητικά. Προϊόντα ανθεκτικά στη χρήση. Αυτά όλα θα βρίσκετε στο katsounis.gr. Σας χαιρετώ γιατί πρέπει να ετοιμάσω και άλλα βιντεάκια.